Ατυχείς και επικίνδυνες χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος της Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στις αναφορές που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες αναφορικά στον κίνδυνο να τεθεί το νησί σε κόκκινο συναγερμό. Ο κ. Τζούμας χαρακτηρίζει τη Κιάθου ως success story του ελληνικού καλοκαιριού της πανδημίας, χωρίς τοπικά lockdown, χωρίς πρόσθετα μέτρα, χωρίς να αποκλειστεί από χώρους του εξωτερικού, εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη για το φετινό καλοκαίρι. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, ο εμβολιασμός στο νησί του προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και ως το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του πληθυσμού. Από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα εμβολιάζονται περίπου 200 άτομα τη μέρα. Μέχρι την Παρασκευή ξέρουμε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας που εκείνο χειρίζεται το πρόγραμμα το εμβολιαστικό και με το οποίο έχουμε απευθείας επικοινωνία ότι στη Σκιάθο είχαν εμβολιαστεί μέχρι την Παρασκευή 3.364 δημότες. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχει εμβολιαστεί το σύνολο των μόνιμων κατοίκων και από εκεί έχουμε ήδη ξεκινήσει και συλλέγουμε στοιχεία γιατί το επόμενο βήμα θα είναι από όσους έρθουν να εργαστούν. Είμαστε ήδη σε μια φάση να συγκεντρώνουμε αυτά τα στοιχεία των ανθρώπων που θα εργαστούν στο νησί. Ο Δήμαρχος της Κιάθου αντέδρασε στις διαρροές την προηγούμενη Παρασκευή ότι το νησί του θα τεθεί σε αυστηρή καραντίνα εξαιτίας των επιδημιολογικών δεδομένων που είχαν καταγραφεί μετά τις γιορτές του Πάσχα. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρδαλιάς ανέφερε στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση ότι οι κάτοικοι της Κιάθου και 10 ακόμη τουριστικών προορισμών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Ο κύριος Καρδαλιάς είχε πει ότι πρέπει να εφιστούμε την προσοχή στη Σκιάθο γιατί υπάρχει μια αύξηση. Αναφερόμενος στην αύξηση είχε να κάνει με το πόρισμα της Επιτροπής των Γιατρών του ΕΟΔΗ με τους οποίους έχουμε επικοινωνία, οι οποίοι συνεδριάζουν κάθε Δετάρτη και βλέπουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή αυτή έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα της εβδομάδας μετά του Πάσχα, γιατί έτσι πάνε μια εβδομάδα πίσω, για να προλάβουν μια κατάσταση. Ήταν καθαρά προληπτική η ανακοίνωση λοιπόν του κυρίου Χαρδαλιά. Το πώς αυτό παραφράστηκε από τα διάφορα μέσα ήταν τουλάχιστον ατυχέστατο και επικίνδυνο σε μια τέτοια περίοδο που ανοίγουμε στον τουρισμό. Εμείς όπως ανακοινώσαμε την Παρασκευή, στο νησί αυτή την Παρασκευή είχαμε 6 ενεργά κρούσματα. Όντως μετά το Πάσχα υπήρχε μια αύξηση από 2 σε 15, αλλά το θετικό ήταν ότι η αύξηση αφορούσε μόνο τα 3 το οικογενειακό στενό περιβάλλον των 3 κρουσμάτων. Δεν είχαμε δηλαδή διασπορά. Η Σκιάθος ήταν και παραμένει ένας απολύτως ασφαλής τουριστικός προορισμός, επισημαίνει ο Δήμαρχος του νησιού. Και όχι μόνο είμαστε ασφαλείς και δεν είναι αυτό ούτε για marketing το λέμε, ούτε για εντυπωσιασμούς. Είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Από πέρσι είχαμε βγει το νησί το success story του καλοκαιριού της πανδημίας και όχι επειδή το παρουσιάστηκε έτσι επικοινωνιακά, γιατί έτσι έγινε. Ποτέ το νησί δεν αποκλείστηκε από αγορές του εξωτερικού, όπως έγινε με άλλα νησιά μέσα στο καλοκαίρι πέρσι. Ποτέ το νησί, στο νησί δεν επιβλήθηκαν τοπικά lockdowns, όπως έγιναν σε άλλα νησιά. Δεν έχησε ποτέ δηλαδή εδώ η εστίαση 11 η ώρα 12 το βράδυ. Γι' αυτό γιατί ήταν όλοι υπατμών, οι επιχειρηματίες στήριξαν τα μέτρα. Είχαμε στενή συνεργασία με την περιφέρεια, την υγειονομική περιφέρεια, τον ΕΟΔΗ, την κινητή μονάδα, το κέντρο υγείας, το αεροδρόμιο. Με την ομάδα των θετικών γιατρών, όλα αυτά θα λειτουργήσουν ξανά φέτος. Και έχουμε ως όπλο μας την περσινή επιτυχημένη εμπειρία.